Στην προσπάθεια να αναβιώσω τη θρελική παράσταση του 1962 «Όμορφη πόλη», πράγμα δύσκολο σε μια σύγχρονη όμορφη πόλη του 2020, μέσα από μια πολύμινη μελέτη της ζωής και του έργου του Μίκη Θεοδωράκη και παράλληλα προσπαθώντας να βρω την κατάλληλη μορφή που θα αποτυπώνει πιο ολοκληρωμένα το έργο του στο διηνικές του χρόνου, οδηγήθηκα μοιραία σε μονοπάτια που πολλές φορές χρησιμοποίησε ο σπουδαίος μουσουργός και ποιητής μας και κυρίαρχα σε αυτό της αρχαίας τραγωδίας, η οποία παραμένει ζωντανή στη μνήμη μας και είναι ταιριαστή με την εποχή που διανύουμε. Γιατί κάνετε αυτή την αναφορά στο σημείωμά σας από την αρχή, κύριε Γιώργο Βάλαρη? Καλημέρα σας από τον 1984, προλογίζοντας αυτή την παράσταση «Όμορφη πόλη». Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια, το τόνισα, γιατί σαν αναβίωση ο κόσμος θα περίμενε να δει την παράσταση του 1962. Εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί η παράσταση του 1962 και στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μια σύγχρονη όμορφη πόλη όπου θα κυριαρχούσε το έργο του Μίκη Θεοδωράκη στο διηνικές του χρόνου. Mm-hmm. Γιατί από τότε, από το 1962, έχουμε σχεδόν 60 χρόνια ένα έργο σταθμός από τον Μίκη Θεοδωράκη που σημαίνει Ελλάδα, που σημαίνει ο πολιτισμός μας, και αυτά ήθελα να τα καταδείξω με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και να γίνει μια παράσταση οδή στον Μίκη Θεοδωράκη, κάτι που και ο κόσμος θα ήθελε, θεωρώ, και που απέδειξε ο κόσμος ότι ήθελε, με την σπουδαία επιτυχία που είχαμε όπου παρουσιάστηκε μέχρι τώρα, και να καταδείξουμε το πόσο η πολύπαθη Ελλάδα αντιπροσωπεύεται μέσα στις αυτές τις δεκαετίες, μέσα από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτός ήταν ο στόχος του σημειώματος, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος στο ποιος είναι ο... Η κεντρική ιδέα, ποια είναι η κεντρική ιδέα του έργου και τι θα δει ένας σύγχρονος θεατής. Μουσικοθεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη». Βεβαίως. Κάθε τραγούδι, μια οδή, έτσι, και όπως είπατε πριν από λίγο, με ένα δικό του μήνυμα, κάθε τραγούδι και κάθε στίχος. Όλο αυτό το πράγμα το παλέψατε, το δουλέψατε, σας έχουμε δει και σε άλλα θεατρικά έργα. Ξέρουμε ότι είσαστε ένας από εκείνους τους ανθρώπους, ή έχουμε αντιληφθεί, ο οποίος ότι πιάνετε στο χέρι σας, θέλει να το κάνετε με μεγάλη υπευθυνότητα. Πάνω σε αυτό, ωστόσο, και επειδή είναι από πίσω το όνομα Μίκη Θεοδωράκη, φαντάζομαι ότι σας έκανε ακόμα πιο τελειομανή. Ναι, βέβαια. Ναι. Το στοίχημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είχα να αναμετρηθώ με το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη και με το όνομα και την ιστορία μιας θρυλικής παράστασης της όμορφης πόλης, που είναι καταγεγραμμένη στην ιστορία ως κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Οπότε αυτό μου ανέβασε τον τοίχη και εμένα προσωπικά, με έκανε να εργαστώ ακόμη περισσότερο, να καταθέσω ότι ουσιαστικά 11 μήνες δούλευα αποκλειστικά για αυτό το θέαμα. Και με μια πολύ μεγάλη σπουδή πάνω στον σπουδαίο μας Μίκη Θεοδωράκη, mm-hmm. που οφείλω να πω ότι πέρα από σπουδαίος καλλιτέχνης και δημιουργός και Έλληνας, είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Mm. Η γνωριμία μου είναι καταληκτική, mm-hmm. και μου έχει δώσει πολλά εφόδια και πολλές θα λέγα καινούργιες πτυχές στη ζωή μου. Μετά από αυτή σας τη συνεργασία, είδατε και διάφορα άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά, κύριε Βάλαρη? Ναι. Νομίζω ότι επαναπροσδιορίζει αυτή η παράσταση την πορεία μου. Και οφείλω να πω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα θα ήθελα να είμαι αφοσιωμένος στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, και με συνδέει και μια προσωπική φιλία αυτή τη στιγμή και ένας προσωπικός μεγάλος θαυμασμός για το έργο και την προσωπικότητά του. Και οπότε συζητάμε και άλλη μια συνεργασία μετά την όμορφη πόλη, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι έχει αρκετό μέλλον ακόμη, γιατί θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα ξανά από τις 8 έως τις 12 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο, θα υπάρξει και δεύτερη χρονιά κατά πάσα πιθανότητα στην Αθήνα,
και στην αγαπημένη Κρήτη από 21 έως 24 στο θέατρο Αστόρια, στο κινηματοθέατρο Αστόρια, Παρασκευή 21 πρεμιέρα, 22 και 23 6 και 9 και 24 επίσης τη Δευτέρα παράταση λόγω του τυχαίου, γιατί θα έλεγα εκεί οι φίλοι οι κριτικοί να βιαστούν για τα εισιτήρια, γιατί εξαντλούνται και μετά μας ζητάνε παράταση. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε περιθώριο για άλλες παρατάσεις. Να ρωτήσω το εξής. Μιλάτε για τη θρυλική παράσταση το καλοκαίρι του 1962. Mm-hmm. Έρχεστε στο σήμερα, στο 2020. Μια παράσταση μουσικοθεατρική, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει με άνεση εκείνος ο οποίος μπορεί να ξέρει την ιστορία αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη, έχει παρακολουθήσει τη δουλειά σας ή νομίζω μέσα από τους ανθρώπους που παρουσιάζονται, μόνο να το ολοκληρώσω για να μπορείτε να το απαντήσετε συνολικά, ή μπορεί να το παρακολουθήσει και ένας νεότερος φίλος της μουσικής, ένας νεότερος θεατής. Πάω δηλαδή στις μικρότερες ηλικίες. Εντάξει, έρχονται και πάρα πολλά νέα παιδιά που στο τέλος το έχουμε ακούσει να λένε πως αισθάνθηκα Έλληνας με αυτή την παράσταση. Η παράσταση προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και μέσα από την ποιήση που παρουσιάζεται πολλές φορά την Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και μέσα από τα τραγούδια τα οποία ακόμη γνωρίζουν και η νέα γενιά, γιατί είναι χιλιοτραγουδισμένα, είναι χιλιοαγαπημένα και είναι ο πολιτισμός μας, είναι η Ελλάδα μας. Οπότε είναι μια μουσική παράσταση κυρίαρχα, όπου δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει ακούσει όλα αυτά τα γνωστά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και του Άξιον Εστί από την όμορφη πόλη του τότε. Είναι όλα επιλεγμένα, 30 μελωδίες περίπου, 30 τραγούδια, που όλοι τα γνωρίζουμε και τα τραγουδάμε. Είναι μια παράσταση για όλες τις ηλικίες, για την οικογένεια φυσικά και για νέα παιδιά, γιατί νομίζω ότι εδώ η παράσταση ποιεί έργο, γιατί γνωρίζει μέσα από, από τις θεματικές ενότητες και την σύγχρονη ιστορία μας, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης είναι η σύγχρονη ιστορία μας, που έχει περάσει από τόσα κύματα και έχει αντιπροσωπεύσει τόσες ιστορικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, από το Πολυτεχνείο, την μεταπολίτευση, τα Δεκεμβριανά και. Μάλιστα. Και μια συνεργασία με σπουδαίους ερμηνευτές, όπως επίσης και με ηθοποιούς, γιατί παίζουν μεγάλα ονόματα. Ναι, είναι μεγάλη μου η χαρά και η τιμή να συνεργάζομαι με αυτά τα ονόματα και να αποδεχτούν την πρόσκλησή μου, παύλα πρότασή μου, όπως ο Κώστας ο Καζάκος, που είναι χιλιώδης ηθοποιός και είναι σαν να αντιπροσωπεύει το μίτς μας σε αυτή την παράσταση. Σπουδαία κυρία του θεάτρου μας, Λίδα Πρωτοψάλτη. Και από εκεί και πέρα την νεότερη, πιο νέα γενιά, που είναι η Ελισάβετ Μουρκάφη, ο Νίλιος Οράφτης, εγώ συμμετάσχω πάντα στις παραστάσεις μου για γούρι. Και τραγουδούν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης και η Σαλίνα Γαβαλά. Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Μπάσης είναι παιδιά του Μίκη, θα λέγαμε, που έχουν ανδρωθεί και το έργο τους είναι συμφασμένο με την νεότερη ιστορία του Μίκη, εδώ και 20 χρόνια περίπου. Είναι μοναδικοί ερμηνευτές που προκαλούν δέος και συγκίνηση στο κοινό. Είμαι πολύ πολύ ευτυχισμένος που τους έχω. Θα τα πούμε από κοντά λοιπόν. 21, 22, 23, 24 Φεβρουαρίου. 24 Φεβρουαρίου, Κινηματοθέατρο Αστόρια. Πέστε, η προπόληση είναι στο Κινηματοθέατρο Αστόρια, εκεί στον αγαπητό κύριο Χατζάκη, και η διάρκεια είναι 2 ώρες και με ένα διάλειμμα 4. Δεν κουράζει καθόλου, όλοι μας παραπονιούνται γιατί δεν είναι περισσότερο. Αλλά εγώ προτιμώ πάντα να είμαι σύντομος και να μην κουράζουμε. Ραντεβού στην Κρήτη. Γεια σας.